Τώρα αυτές οι τελευταίες αγωνιστικές με κάτι αποδόσεις της πλάκας είναι για να γελάει ο κόσμος. Θα προσπαθήσουμε μέσα από αποτελέσματα παράπλευρα, αντί για νίκη ισοπαλία ήταν, να δώσουμε κάτι το οποίο να είναι πιο παραγωγικό σε κέρδη. Λάρισα Αστέρας Τρυπόλεως. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για την νίκη, ενώ είναι οι άλλοι αδιάφοροι. Η Τρίπολη, η οποία και σκοράρει και τρώει τέρματα. Σε αυτό το παιχνίδι πιστεύω θα γίνει πιο ελεύθερο παιχνίδι και θα τολμήσω το γκολ-γκολ. Άρης Ατρόμητος. Έχουμε ένα Ατρόμητο που βάζει γκολ κάθε 10 μέρες, κάθε 10 μήνες. Και έναν Άρη ο οποίος θα διαφυλάξει ποδοσφαιριστάς στο κομμάτι του κυπέλου με την ΑΕΚ την επόμενη Τετάρτη. Θα γίνει ένα ελεύθερο παιχνίδι, στο οποίο πιστεύω θα μπουν αρκετά γκολ, θα ξεμπουκώσει και ο Ατρόμητος και θα δουν οι Αριανοί όσοι πάνε ένα καλό παιχνίδι. Θα το δώσω over στις δύο μονάδες. Όφυλα μία δίνει 1-20 ο Άσος, αλλά νομίζω το 2-3 γκολ είναι μέσα στα πράγματα και αν και με μαλώνει εδώ ο Αλεξανδράκης ο συνεργάτης, μη δίνεις 2-3 γκολ, εγώ θα τολμήσω και θα το δώσω. Ο Ολυμπιακός Πανετολικός θα δώσω γκολ-γκολ, γιατί θα έχουμε δύο ομάδες οι οποίες θα παίξουν ανοιχτά και με πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός και με το Πανετολικός με απουσίες. Παραθηναϊκός Βόλος και εδώ θα δώσω γκολ-γκολ, εδώ θα έχουμε ένα ελεύθερο παιχνίδι. Στο Πανιόνιο ΣΑΕΚ θα δώσω over 3,5 με την ΑΕΚ και τον Πανιόνιο παίζουν ένα ελεύθερο ποδόσφαιρο. Και στο Τσίρκο, στο καρναβάλι της Ξάνθης, νομίζω ότι και εδώ το over 3,5 μεταξύ των φίλων είναι ένα καλό αποτέλεσμα, στο οποίο το over δίνει ένα 61, το over 3,5 να πλησιάζει δύο μονάδες, ένα 80, ένα 90. Θα μπουν και γκολ πολλά, θα ευχαριστηθεί ο κόσμος. Καρναβάλια δεν θα έχει, θα είναι η Ξάνθη με τον ΠΑΟ και εκεί να παίζουν το καρναβάλι του Ρίο. Ρεάλ Μπάρτσα ή Μπάρτσα Ρεάλ. Ρεάλ Μπάρτσα. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα σύχαμα, την είδα στα δύο τελευταία παιχνίδια. Μεγάλα προβλήματα στα χαφ. Μεγάλα προβλήματα στα χαφ έχει και η Μπαρτσελώνα. Δηλαδή δύο ομάδες με δύο διαφορετικά σχήματα στον αγωνιστικό χώρο, 4-4-2, 4-3-3 ο άλλος. Πιστεύω ότι το γκολ-γκολ που δεν δίνει πολλά θα υπάρξει και πιστεύω στο 2-3 γκολ και στο Χ. Πιστεύω στο Χ. Νομίζω το Χ είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα με γκολ, με σκορ. Χ και γκολ-γκολ. Αν το έπαιζα εγώ στο προποζήτικο, μου δίνανε, έβλεπα από έναν πλούσιο να πέφτουν 10 ευρώ. Φυσικά δεν θα το τάδινε, γιατί δεν είμαι φιλάνθρωπος. Θα το έπαιζα χ και γκολ-γκολ. Αυτό. Αυτές είναι οι προβλέψεις για την τελευταία αγωνιστική. Αλλά έχουμε και play-off, έχουμε κύπελα, έχουμε Ευρώπες, έχουμε στο καλοκαίρι, πώς το λένε, Euro 2020 χωρίς Ελλάδα. Έχουμε καλό καλοκαίρι, έχουμε καλό finish και νομίζω η σεζόν θα τελειώσει με αρκετά μεγάλα ενδιαφέροντα παιχνίδια, προβλέψεις και αναλύσεις. Είστε καλά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από Θεσσαλικά Αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.